Καλό απόγευμα και καλώς ορίσατε στη συντροφιά του Daily News. Ένα κράτος το οποίο σιγά σιγά χάνει όλη του την δύναμη με τους πολίτες να είναι ανάστατοι, είτε με τον μισθό ο οποίος είναι υπερβολικά χαμηλός προκειμένου να μπορέσουμε να τα φέρουμε εις πέρας με τον τρόπο ζωής που έχουμε μεγαλώσει και έχουμε μάθει μέχρι στιγμής, είτε με την απομάκρυνση, όπως ακριβώς ακούτε, των υπαλλήλων του δημοσίου. Η απομάκρυνση βάσει νόμου θεωρείται απόλυση, αλλά επειδή ένας δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να απολυθεί, πηγαίνει στο σπίτι του χωρίς επίδομα ανεργίας, χωρίς να ξέρει μέχρι νεοτέρας αν θα μπορέσει να αποκατασταθεί ή αν θα βρει κάπου αλλού δουλειά σε έναν αντίστοιχο δημόσιο οργανισμό. Ο λόγος, όπως καταλάβατε, για τις απεργίες που πραγματοποιούνται στο ΙΚΑ, στα υποκαταστήματα, στην περιφέρεια, με ιδιαίτερα έντονες σκηνές και περιστατικά να πραγματοποιούνται στην Δράμα, όπου αναλυτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9 ακριβώς. Πολλές είναι οι συνέπειες, αλλά είναι και η έκριθμη κατάσταση στην οποία έχουν έλθει οι φοιτητές, ιδιαίτερα τούτε οι καβάλιας του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών, που όπως όλα δείχνουν με το σχέδιο Αθηνά, συγχωνεύεται με την βιομηχανική πληροφορική, κάτι που βρίσκει αντίθετο τους φοιτητές, αλλά και τους καθηγητές. Και φυσικά, ο απόϊχος όλων όσων γίνονται την τελευταία αυτή εβδομάδα, είναι το πανκαβαλιώτικο συλλαλητήριο, το οποίο μόνο πανκαβαλιώτικο δεν μπορεί να θεωρείται, όταν τελικά οι φορείς δεν θα το στηρίξουν, κάποιοι εκπρόσωποι συλλόγων δεν θα το στηρίξουν, κάνοντας όλους εμάς να αναρωτιόμαστε τι έχουμε να χωρίσουμε. Άλλωστε, ένα συλλαλητήριο είναι για εμάς τους πολίτες, από εμάς τους πολίτες, με στόχο και σκοπό να ακουστούν τα παράπονά μας στην κυβέρνηση και να μπορέσει να λυθεί μια διευκόλυνση στο πρόβλημά μας, να δούμε μια καλύτερη μέρα. Έχουμε αρκετούς καλεσμένους τηλεφωνικά και στο στούντιο. Να καλησπερίσω τους ανθρώπους που βρίσκονται στο στούντιο. Κοντά μας ο πρόεδρος της ΑΔΔΙ, ο κύριος Τάσος Ιωαννίδης. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Ο κύριος Χριστόδουλος Μιχαλάκης, όπου εκπροσωπεί τον Δήμαρχο που κατέφτασε από την Αθήνα λίγη ώρα πριν, γι' αυτό και δεν μπορεί να παρευρεθεί ζωντανά στο στούντιο ο Δήμαρχος. Όμως θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του γύρω στις 9 παρα 10, λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Ενώ τηλεφωνικά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τσατσούλη, τον πρόεδρο Μελητηρίου Καβάλας, καθώς επίσης και με τον κύριο Ηλιάδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας. Κύριε, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Μια που σας έχω εδώ, κύριε Μιχαλάκη, για να μην θυμηθώ την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, που παρευρεθήκατε. Ναι. Σας παρακαλώ να έχουμε μια όμορφη πολιτισμένη συζήτηση. Να μην με αναγκάσετε να βγω από τα ρούχα μου, άλλωστε δεν είναι και το καλύτερο θέαμα. Δεν προέκυψε δεν κάτι αρνητικό προχθές. Αναλογίες. Υπήρχε μια διαφωνία, λίγο σε πιο έντονο ύφος, χωρίς κακία και χωρίς αρνητική κατάσταση. Και το ίδιο βράδυ τελικά όλα όσα είπαμε ακυρώθηκαν, εφόσον ο κύριος Ιωαννίδης αλλά και κάποιοι άλλοι της Συντονιστικής Επιτροπής αποφάσισαν να γίνει το συλλαλητήριο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να δούμε τους τίτλους ειδήσεων με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας που απασχόλησαν την Ελλάδα αλλά και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου αναλυτικά ρεπορτάζ μπορείτε να παρακολουθήσετε σε 9 ακριβώς με τον Γιάννη Κομνηνό. Αντιδράσεις από τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών που θεωρεί υψηλό τον κατώτατο μισθό. 15 Φεβρουαρίου το συλλαλητήριο. Έντονες διαφωνίες για την πραγματοποίησή του. Δεν θα συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας με ανακοίνωση που εξέδωσε ύστερα και από την έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησε. Σε απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν οι εργαζόμενοι και στο ΙΚΑ Καβάλας. Αντιδρούν στις αποχωρήσεις των υπαλλήλων από την υπηρεσία. Αντιδράσεις και διαξυφισμοί μεταξύ των φοιτητών για το σχέδιο Αθηνά. Υποτονικό το συλλαλητήριο των μελών των Λαϊκών Επιτροπών και του ΠΑΜΕ Καβάλα στην πλατεία Ελευθερία. Κάτω από το όριο της φτώχειας 3.900.000 Έλληνες. Προετοιμασία για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στη Νέας Καβάλας. Αφανής μνήμη της Τζέννης Αργυρίου στο Αντιγόνη Βαλάκου. Πρεμιέρα της νέας εκπομπής Βίβερε από την τηλεόραση του Σέντερ. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Κύριε Ιωαννίδη, δίνω το λόγο απευθείας σε εσάς που από ό,τι φαίνεται ζητήσετε βοήθεια, δεν τη λάβατε, αλλά εσείς τον αγώνα θα τον κάνετε. Καλησπέρα. Λοιπόν, για μία ακόμη φορά καλησπέρα σας. Εμείς τον αγώνα θα το κάνουμε. Πήραμε την απόφαση αυτή την προχθές τις ημέρες που μας πέρασαν. Μετά από την ομόφωνη απόφαση που είχαμε... Η πρώτη ερώτηση... Δεν απαντήθηκε σωστά. Ξεκινήσατε το τι θα κάνετε τώρα.
Θέλω να μου πείτε ότι ξεκινήσατε να φτιάξετε ένα συλλαλητήριο. Βεβαίως. Απευθυνθήκατε... Δεν με αφήσετε να τελειώσω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θέλετε να σας πω το χρονικό... Εντάχει. Εντάχει. Και γιατί παρακάμψατε το Δήμο Καβάλας. Ωραία. Το Δήμο της Καβάλας δεν τον παρακάμψαμε. Απλώς την προηγούμενη Τρίτη πήραμε μία απόφαση ώστε να γίνει ένα συλλαλητήριο για την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, για σήμερα δηλαδή. Εμείς παραβρεθήκαμε σαν και εγώ, σαν εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής, παραβρεθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί πήραμε μία ομόφωνη απόφαση, νομίζω όλοι έτσι καταλάβαμε, από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να γίνει ένα πανκαβαλιώτικο συλλαλητήριο την Τετάρτη. Αυτό είναι και η πρόσκληση μετά που πήραμε για το Σάββατο, όπου έγινε σύσκεψη φορέων. Την Παρασκευή βέβαια εγώ είδα τον Δήμαρχο για λίγο και τον κύριο Μιχαλάκη, και, και το Σάββατο θα είχαμε μία σύσκεψη όλοι οι φορείς για το πώς θα υλοποιήσουμε αυτό το συλλαλητήριο και σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Μιχαλάκης επιμένει ότι δεν λήφθηκε αυτή... τέτοια απόφαση. Να θα εξηγήσω τι εννοώ, τι εννοώ, τι ακριβώς εγώ, θα το εμείς με αυτήν την απόφαση πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σάββατο. Και νομίζω και όλοι οι φορείς αυτό κατάλαβαν. Δεν πήγατε στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σάββατο, πήγατε στη σύσκεψη. Ναι, το Σάββατο απλώς ήταν στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου η σύσκεψη. Έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, ενώ περιμέναμε όλοι ότι ο κύριος Δήμαρχος θα μας πει για την απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο και για το πώς θα οργανωθεί και πώς θα οργανώσουμε καλύτερα αυτό το συλλαλητήριο που θα γινόταν στις 13 Φεβρουαρίου. Παρόλα αυτά, έδωσε το λόγο και σε κάποιους άλλους φορείς. Είχαν κάποιες αντίθετες απόψεις για το όχι αν θα γίνει συλλαλητήριο, για την ημέρα βασικά του συλλαλητηρίου. Έτσι. Λοιπόν, είχαν όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού τους τον Λιθάνθρακα, ότι έπρεπε να οργανωθεί... Το Βεληνίκος του Λιθάνθρακα. Το Βεληνικές. Βέβαια, ναι. Το Βεληνικές. Λοιπόν, ώστε θα ήθελαν να είναι οι ημερομηνίες αργότερα και μετά τις 20 Φεβρουαρίου που έχουμε τη Γενική Απεργία της ΑΔΕΔΙΓΕΣΕ, με αποτέλεσμα και ο Δήμαρχος στο τέλος να πάρει πίσω στην ουσία την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πέμπτης και να μας πει ότι, ξέρετε παιδιά, το συλλαλητήριο θα πρέπει να γίνει μετά τις 20 Φεβρουαρίου, κάπου τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Λοιπόν, εμείς, η Συντονιστική Επιτροπή, συνήλθαμε την Δευτέρα που μας πέρασε. Το απόγευμα. Και βλέποντας τη Δευτέρα το απόγευμα στην Ομοσπονδία των Επαγγελματών Βιοτεχνών και βλέποντας... Προφανώς ότι δεν μείνατε ικανοποιημένος από τα λεγόμενα του Σαββάτου. Εννοείται. Όχι, γιατί εμείς άλλα περιμέναμε και άλλα μας ήρθαν. Έτσι. Στην ουσία για μένα ήρθαν τα πάνω κάτω, όπως είπαμε και πριν. Λοιπόν, και βλέποντας την αναγκαιότητα της κατάστασης, αποφασίσαμε το συλλαλητήριο να γίνει την Παρασκευή στις 15 του Φλεβάρι. Χωρίς την στήριξη του Δήμου Καβάλας, του Εμπορικού Συλλόγου και του Μιλητηρίου. Όχι, κάνουμε ένα κάλεσμα. Και να εξηγήσω λίγο ότι η συντονιστική δεν έχει κανένα πολιτικοποιημένο ύφος. Έτσι. Δεν υπάρχουν εκεί πολιτικές παρατάξεις. Μα ούτε και μπορεί ο Δήμος έχει πολιτικό ύφος, ούτε το Μιλητήριο, ούτε το Εμπορικό. Μπορεί να έρθει ο καθένας, μπορεί να πει την άποψή του ο καθένας, άσχετα αν είναι κάποιος φορέας σε κάποιο φορέα, έτσι κτλ. Και θα πρέπει όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε. Στην Ελλάδα του 2013, κυρία Πασαλίδου, την ώρα που η εξαθλίωση αγγίζει μέχρι που μας φτάνει στο κόκαλο, δεν μπορούμε να περιμένουμε ημερομηνίες οι οποίες... Εγώ θα συμφωνήσω, δεν μπορείτε να περιμένετε για κάτι που αναβάλλεται χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι στην πράξη, ή μάλλον αυτό που αντιλαμβάνομαι, είναι όταν τυπικό για εσάς να προσκαλέσετε το Δήμο και τους υπόλοιπους φορείς σε κάτι προαποφασισμένο. Η πρόσκληση... Και από τη στιγμή που οι ίδιοι δεν δέχθηκαν να συμμετέχουν λόγω έλλειψης οργάνωσης ή ήθελαν παραπάνω να συμμετέχουν. Εσύ προτιμήσατε το κάνουμε, άρα ήταν τυπικό για εσάς. Και κακώς πραγματοποιήσατε, ζητήσατε μάλλον απόφαση του Διοικητικού Δημοτικού Συμβουλίου. Κακώς πήγατε στη σύσκεψη, η απόφαση ήταν η απόφαση. Απλά ζητήσατε τους άλλους να έρθουν και να τη στηρίξουν. Θεωρώ ότι χάσετε πολύ χρόνο, τυπικό.
Θα μου δώσετε το λόγο. Ο χρόνος για μένα, δεν ήταν, καθόλου. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει πάντως. Λοιπόν, δεν ξέρω τι δείχνει το αποτέλεσμα, αλλά η ουσία είναι ότι όταν λέμε για παγκαβαλιώτικο συλλαλητήριο, εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες του νομού Καβάλας. Και ήδη τα στοιχεία που έχουμε είναι πάρα πολύ θετικά. Είναι πάρα πολύ θετικά και πιστέψτε με, την Παρασκευή θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Κύριε Μιχαλάκη, λοιπόν, ο Δήμος θα στηρίξει την όλη προσπάθεια κάποιων συμπολιτών. Πρώτα απ' όλα να τα βάλω, να ζητήσω συγγνώμη πρώτα απ' όλα για τον Δήμαρχο που δεν μπόρεσε να εδώ σήμερα, γιατί και στην Αθήνα έχει καταιγίδες πολύ χειρότερες από αυτές και ήρθε βρεμένος και άρρωστος και αυτό σαν και εμένα και χειρότερα, γι' αυτό και δεν ήταν εδώ. Θα προσφέραμε τσάι παρόλα αυτά. Εντάξει, δεν είναι, είναι δικαιολογημένος. Λοιπόν, δεν θα διαφωνήσω σε πολλά από αυτά που λέει ο Τάσος. Ήρθαν όμως την Πέμπτη το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο σε 7 του μηνός με ημερομηνία για Δευτέρα απόγευμα. Εκείνη την ώρα πήραμε μια απόφαση να συζητήσουμε, γιατί όταν ακούς παγκαβαλιώτικο συλλαλητήριο, πραγματικά λες θα κινητοποιήσει και, όταν το φέρνεις στους Δήμους και στην, περιφέρεια, ζητάς κάτι παραπάνω από τα συνηθισμένα συλλαλητήρια που διοργανώνονται και καλώς διοργανώνονται για τους λόγους που διοργανώνονται και συμμετέχουμε σε όλα και σαν πολίτες αυτής της κοινωνίας, αλλά και σαν δημοτική αρχή. Όταν το φέρνεις όμως σε ένα Δήμο και σε μια περιφέρεια, ζητάς συμμετοχή όλων των φορέων. Θέλει μαζικότητα πολύ μεγαλύτερη και σκοπιμότητα και στόχο τοπικό. Μιλάμε για παγκοβαλιώτικο συλλαλητήριο. Η πρόθεσή μας πραγματικά ήταν να πάμε για Τετάρτη. Αλλά όταν ξεκίνησε η κουβέντα με τους φορείς το Σάββατο το πρωί και στους 12, 13 φορείς, 14 πώς ήταν εκεί, εκτός από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ που έλεγε για Τετάρτη και τον. Και τους αγρότες που ήταν η παρουσία των αγροτών που ήταν εκεί, εκπρόσωποι των αγροτών που μιλούσαν για Τετάρτη, όλοι οι υπόλοιποι, και ας με διαψεύσει ο κύριος Ιωαννίδης, όλοι οι υπόλοιποι φορείς μιλούσαν για περαιτέρω οργάνωση. Για κάποιοι δημοτικοί συμβούλοι ήταν. Για κάποιοι δημοτικοί, ναι. Και ο κύριος Βέρος μιλούσε για Τετάρτη, έτσι. Εκτός από 2-3 από τους 15-14 πόσοι φορείς ήταν μαζεμένοι, όλοι μιλούσαν για πιο καλή οργάνωση και με στόχο. Κυρίως τοπικά θέματα. Είναι το θέμα των αγροτών. Αλλά δεν μπορείτε να διοργανώσετε τις υποβάθμισης της ζωής. Υπάρχει καταλυτική ημερομηνία. Φυσικά, φυσικά. Και εσείς δεν ορίσατε καν ημερομηνία. Είπαμε να διοργανωθεί. Και αυτό υποκίνησε αντίστοιχα την επιτροπή το να επισπεύσει την κινητοποίηση αυτή. Πρώτα απ' όλα. Φοβόμενοι θα την ακυρώσετε. Όχι, δεν υπήρχε καμιά τέτοια πρόθεση στο μυαλό κανενός μας. Και πιο πολύ υπήρχε πρόθεση για 20 του μηνός που είναι πανεργατική και πανδημοσιοπαλληλική απεργία για ΣΕΑ ΔΕΔΗ εκείνη τη μέρα. Να κατεβάζαμε ό,τι περισσότερο μπορούσαμε πάλι με κορυφή του δόρατος, με αιχμή του δόρατος, το 12% του Βοφουλού, το λιμάνι, έτσι. Και όχι μόνο να κάναμε ένα συλλαλητήριο παγκαβαλιώτικο, λέγαμε για παγκαβαλιώτικο και πανδραμήνο, δηλαδή για συλλαλητήριο Ανατολικής Μακεδονίας. Να πάρουμε πράγματα για την περιοχή μας. Να διεκδικήσουμε. Και μαζί με όλα τα άλλα και η γενικότερη υποβάθμιση της ζωής μας, η γενικότερη υποβάθμιση όλων όσων κερδίσαμε τα τελευταία χρόνια. Εσείς θα πάτε στο συλλαλητήριο. Εμείς φυσικά και στο συλλαλητήριο θα πάμε και θα συμμετέχουμε σαν φυσικά πρόσωπα και σαν δημοτική αρχή. Όπως πήγαμε και στο ενδεικτικό κλείσιμο το που έκαναν οι αγρότες στα Μάρμαρα Σκαρή, ήταν και ο Δήμαρχος Καβάλας και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι. Και από τη μεριά της Δράμας ο Δήμαρχος με αρκετούς δημοτικούς συμβούλους θα είμαστε παρόντες, γιατί βιώνουμε αυτή την αρνητική κατάσταση. Μάλιστα. Για την οποία ο κύριος Ιωαννίδης καλώς αγωνίζεται. Στο αυτό θα ήθελα να καλησπερίσω τον πρόεδρο του Μελητηρίου Καβάλας, τον κύριο Άγγελο Τσατσούλη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στην παρέα σας. Θα ήθελα να μου πείτε τους λόγους τους οποίους το μελητήριο δεν θα συμμετέχει επισήμως, γιατί ως φυσικά πρόσωπα φυσικά και μπορείτε να συμμετέχετε, εάν το θελήσετε, στο συλλαλητήριο, το οποίο δεν ξέρουμε αν τελικά θα είναι πανκαβαλιώτικο ή θα είναι απλά ένα δυνατό συλλαλητήριο. Κοιτάξτε, το μελητήριο είναι ένας φορέας ο οποίος εκπροσωπεί 13.500 επιχειρήσεις.